Η συμφωνία που υπέγραψε το Ιράν το 2015 με την ομάδα 5 και 1 ΗΠΑ, Κίνα, Ρωσία, Βρετανία, Γαλλία και Γερμανία, επέτρεψε την άρση μέρου των κυρώσεων εναντίον του με αντάλλαγμα τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματο. Μετά τη μονομερή απόσυρση των ΗΠΑ από τη συμφωνία το 2018 επί Προεδρία Ντόναλτ Τραμπ και την επαναφορά των Αμερικανικών κυρώσεων, η Τεχεράνη έχει απομακρυνθεί από τι δεσμεύσει τη βάση αυτή. Αυτή την εβδομάδα ο διαπραγματευτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για τις συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ο Ενρίκε Μόρα, ξεκίνησε συνομιλίες στην Τεχεράνη με τον Ιρανό Υφυπουργό Εξωτερικών Αλή Μπαγερή. Εκφράζοντα τη λύπη του που το Ιράν επιδεικνύει η έλλειψη βούληση να υπάρξει διάλογο, ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να στραφεί σε άλλε επιλογέ αν το Ιράν δεν αλλάξει κατεύθυνση. Εν τω μεταξύ, το Ιράν προειδοποίησε το Ισραήλ να μην αποπειραθεί να ξεκινήσει μια στρατιωτική περιπέτεια εναντίον του πυρηνικού του προγράμματο σε επιστολή προ τον πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλεία του ΟΗΕ, αφού το Εβραϊκό Κράτο ισχυρίζεται ότι διατηρεί το δικαίωμα να καταφύγει στη χρήση βία εναντίον τη Τεχεράνη. Προειδοποιούμε κατά οποιοδήποτε λάθο υπολογισμού και οποιασδήποτε στρατιωτική περιπέτεια του Ισραηλινού καθεστώτο εναντίον του Ιράν και του πυρηνικού του προγράμματο. Ανέφερε σε επίστολή του ο Ιρανός πρεσβευτής στο ΝΟΙΕ Μαζίν Ταχταρβαντζή. Οι Ιρανικές πηγές αποκάλυψαν νέες πληροφορίες για ένα εγχώριο σύστημα εράμινας μικρού βελήνεκους που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της άσκησης Guardians of the Light Sky. Στις 16 Οκτωβρίου ο δημοσιογράφος του πρακτορείου Edition First, Μοχάμεντ Σαλτούκι, αποκάλυψε ότι το σύστημα ονομάζεται «Ζούμπιν» Σύμφωνα με τον Σαλτούκη, το σύστημα είναι η χρυσαία παραλλαγή του συστήματο αεράμινα ΝΑΟΑΜ, το οποίο αναπτύσσεται για πολεμικά πλοία του Ιρανικού πολεμικού ναυτικού. Το Ζούμπιν διαθέτει ένα μοναδικό συμπαγή σχεδιασμό με ραντάρ απόκτηση στόχου επί του σκάφου και αντιεροπορικού πυράβλου κάθε τη εκτόξευση. Σύμφωνα με Ιρανικέ πηγέ, το σύστημα θα είναι οπλισμένο με 4 έω 16 πυράβλου. Το σύστημα θα παρέχει πληροφορίε ραντάρ στο εντελώ παθητικό σύστημα αεράμινα μικρού βεληνικού Μάτζιντ το οποίο αποκαλύφθηκε επίσης κατά τη διάρκεια της άσκησης. Ο Μάτζι είναι οπλισμένος με πυράβλους υπερήθρης ακτινοβολίες με δυνατότητα βολής και λήψης. Το Ιράν εργάζεται σταμάτητα για να αναπτύξει τις στρατιωτικές του δυνατότητες, ειδικά την αντιοροπορική άμυνα, προκειμένου να συμβαδίσει με τις επανειλημμένες απειλές από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.